Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Χρόνια πολλά σε όλους. Τετάρτη 27 Απριλίου, η ώρα λίγο μετά τις 10. Τελευταία αγωνιστική στη regular season της Elite League. Οι υποβιβασμένοι Sioux Lakers με ρεκόρ 5-20 θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία υποδεχόμενη τους δευτεραθλητές της regular season, τους West Kings. Με ρεκόρ 25 η ομάδα του coach Marfanda. Σχεδόν όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Έχουμε κάποιους παίκτες των Sioux Lakers χωρίς νούμερο. Θα μάθουμε τα ονόματά τους στην πρώτη ευκαιρία. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ και πρώτη κατοχή για την ομάδα του coach Ποντίκη, ο οποίος σήμερα απουσιάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να το ευχηθούμε και από την κάμερα χρόνια πολλά. Ας το χώσω ο Αγγελόπουλος στην πρώτη προσπάθεια για τρεις. Πρώτη κατοχή τώρα για τους βασιλιάδες με τον Βίτα. Να δίνει στον Πεζούλα, αμέσως στο σουτ τριών πόντων. Το αμυντικό rebound. Και Μπαρξάιρ. Έτσι τα μαρκαρίσματα, έτσι. Ωραία πάσα του Χένρι στη weak side, το Κατλίδης του ξαναδίνει. Μπαρξάιρ εκτός της ισορροπίας. Ανοίγει λογαριασμό 2-0. Σε μια προσωπική ενέργεια θα κερδίσει το φάουλ. Με Γεωργούση, Πεζούλα, Βίτα, Σταυρούλη και Φωτόπουλο ξεκινούν το μάτς οι West Kings. Λοιπόν, έπειτα από σχεδόν ένα λεπτό, εξαιρετική πάσα σχεδόν ολόκληρου γηπέδου. Μετατρέπει σε ασίστ το Κατλίδης. Τον Αγγελόπουλο πρέπει να ήταν η πάσα, αν πρόλαβα να δω σωστά. Γεωργούσης άστοχος από μακριά. Μπαρξάιρ αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Λοιπόν, ο Ερίκος Μπαρξάιρ με το 15, το Κατλίδης με το 11 που έχει την μπάλα. Με το 26 είναι ο Αγγελόπουλος. Με το 99 ο Μελιτζάνης. Έχουμε νέο καλάθι των Sioux Lakers και το πρώτο time out από τον coach Marfanda. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, συνέχεια στο match. Το time-out των West Kings, ο coach Marfanda προσπάθησε να φυπνήσει την ομάδα του. West Kings τη Δευτέρα δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι για τα play-off απέναντι στους Reload που τερμάτισαν στην 7η θέση. Νέο κλέψιμο των Sioux Lakers, Μπαρξάιρ στον εφανδιασμό. Καλή άμυνα του Σταυρούλη που παίρνει και το rebound. Γρήγορη πάσα για τον Βίτα, κόβει σαν τρέιλερ. Και ο Γεωργούσης που δίνει ωραία πάσα στον Φωτόπουλο. 6-4. Γιάννης, έναντι στον Βίτα. Αγγελόπουλος, με αλλαγές αντιμετωπίζουν τα screen οι West Kings. Με Γιάννης. Μπαρξάιρ, εκτός ισορροπίας, δύσκολη προσπάθεια. Σταυρούλης θα ψάξει τη μακρινή πάσα. Λίγο πιο δυνατή, όπως θα την ήθελε ο Βίτας. Τα παίκτες στο απόψινό ρόστερ των West Kings. 8 στο ρόστερ των Sioux Lakers. Το Κατλίδης. Το τρίποντα από τις 45 μοίρες, άστοχο από τον Μελιτζάνη. Ναι. Ο Τόπλος τον Βίτα. Πεζούλας το σκέφτηκε, το πήρε και το βάλε. Ο Δημήτρης Πεζούλας σκοράρει για 3 και δίνει προβάδισμα στους West Kings. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. 6-7. 7 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Πιεστική άμυνα του Γεωργούση που δεν θα φέρει κάποιο κλέψιμο.
14 δεύτερα έχουν στη διάθεσή τους οι Σουβλέγγερς. Ο Καπλίδης φτάχνει το διάδρομο, ωραία πάσα. Στοχής ο Μπαρξάιρ, πήρε ο Σταυρούλης, έχει τρέξει ο Βίτας. Νέο λάθος των Βασιλιάδων. Οι Kings που προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Εδώ σε δύο συνεχόμενες φάσεις δεν τους βγήκε αυτό το παιχνίδι. Παραμένει το 6-7. Παρξάιρ. Του Καρανάτσιου, ο Μπαρξάρης σταματά την τρίπλα και ο Μελιτζάνης προσποιείται ωραία για να εκτελέσει μετά από τρίπλα και να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Μπροστά ξανά οι Σουβλέγγερς, 8-7. Σχεδόν τίποτα δεν πήγε καλά στην φετινή χρονιά των Σουβλέγγερς. Ωραίο σύστημα τώρα από τους West Kings. Πανέμορφη συνεργασία μεταξύ Γεωργούση και Βίτα. Για το 8-9, μία ακόμα αλλαγή στο προβάδισμα στην πρώτη περίοδο. Ο Καρανάτσιος πέρασε, έκανε λάθος, ο Πεζούλας κλέβει εύκολα. Κολληθεί και ο Γεωργούσης, σκαστή η πάσα, όχι ιδανική. Ο Γεωργούσης πάντως θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Δεύτερο φάουλ των Σουβλέγγερς είναι αυτό, χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής οι West Kings. Οι Kings που είχαν επικρατήσει εύκολα στο μάτς του πρώτου γύρου με 92-77. Έχουν αρκετές μέρες να αγωνιστούν. Ενώ προέρχονται από ήττα από τους Blazers με 77-74. Από ήττα έρχονται και οι Lakers που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο. Τον reload ιτήθηκαν με 56-68, επιστρέφουμε στο match. 8-11 το score, 5,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μελιτζάνης, screen του Μπαρξάιρ, δυναμική αλλαγή του Πεζούλα και πάσα στον Αγγελόπουλο που εκτελεί από τα 8 στα 6 δευτερόλεπτα. Πεζούλας, γρήγορο transition και πάλι, μια πάσα χωρίς τύχη, βρίσκει στην πλάτη του το Κατλίδη. Εξέλιξη που δεν φαίνεται να αρέσει στον coach της ομάδας. Ο Κατλίδης για τον Καρανάτσιο. Ο Κατλίδης. Έναντι στον Φωτόπουλο, πάσα στον Μπαρξάιρ που προσποιείται. Αγγελόπουλος, φαουλ πάνω στο σουτ από τον Γεωργούση. Μέσα η πρώτη βολή. Αλφάβια από τον Αγγελόπουλο που ισοφαρίζει το μάτς. Σταυρούλης. Χαρισματικότερους δημιουργούς στην κατηγορία της Elite. Γεωργούσης ανοίγει λογαριασμό πίσω από τη γραμμή των 6.75. Η assist του Σταυρούλη, 11-14. Μπαρξάιρ. Πάσα έξω στον Τοκατλίδη, ζήτησε και πήρε. Ο Καρανάτσιος που εκτελεί άστοχα, ο Μελιτζάνης ήταν διορθώνω. Σταυρούλης. Ωραία στον Βίτα που κρατά. Σταυρούλης. Υπάρχει χρόνος ακόμη στην επίθεση των Βασιλιάδων που δεν βιάζονται. Ωραία το κόψιμο του Γεωργούση, τον είδε ο Φωτόπουλος. Μαρξάιρ τώρα.
Αγγελόπουλος αμέσως για τρεις. Μπροστά στο υψωμένο χέρι του Φωτόπουλου βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει και να ισοφαρίσει. Μετρά τους τελευταίους 6 πόντους της ομάδας του. Ξεκινήσει εξαιρετικά το μάτς ο Αγγελόπουλος. Πεζούλας για την απάντηση, είναι καλό το σουτ. 14-17. Άμεση αντίδραση τους West Kings. 3-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ικανοποιητική παραγωγικότητα εκατέρωθεν στα πρώτα 6,5 λεπτά. Μελιτζάνης, Μπαρξάιρ. Το δεύτερο ακόμα. Μπαρξάιρ απέναντι στα πιο αργά πόδια του Βίτα. Με ένα step back δίποντο θα τον νικήσει και θα του πάρει και το φάουλ. Ο Πεζούλας στον πάγκο, είναι η ώρα του Κυρμίζογλου να περάσει το μάτς. Τρίτο ομαδικό των West Kings ήταν αυτό, δύο έχουν οι Lakers. Είχαμε έμεσο τρίποντο. 16-17 Γεωργούσης. Ωραία κίνηση του Βίτα. Παρεβάλλε από τον Γεωργούση. Ένα σύστημα που οι δυο τους το παίζαν και στον άνεμο. (16-19) και 10 δεύτερα ακόμα στην επίθεση των Lakers που φλερτάρουν με το λάθος. Το Κατλίδης, corner 3 στο καλάθι. Όχι, άτυχος ο το Κατλίδης. Πήρε ο Γεωργούσης, πρώτη πάσα στον Σταυρούλη. Σταυρούλης από τον αριστερό διάδρομο, αλλάζει χέρι, δύσκολο ήταν αυτό. Βίτας τώρα, δεν θα βιαστεί. Σταυρούλης θα εκτελέσει από μακριά και θα ευστοχίσει. 16-22, 21 τελικά, μάλλον πατούσε τη γραμμή. West Kings όλο και καλύτεροι όσο περνούν τα λεπτά. Μπαρξάιρ στον Αγγελόπουλο, εκτελεί από μακριά και ευστοχή. Τρομερός παίκτης. 19-21. Τον Αγγελόπουλο να βάζει το ένα τρίποντο πίσω απ' τ' άλλο. Σταυρούλης, αλλά βρίσκει στο πόδι του Αγγελόπουλου. Επαναφέρει Σταυρούλης, 14 επίθεση. Γεωργούσης από την αντίθετη πλευρά του screen και έδισε φάουλ χαμηλά. Φάουλ που είναι το τρίτο και για τους Lakers. Βίτας, κλασική κίνηση Γεωργούση. Backdoor. Βίτας φυσικά και θα τον δει και θα του περάσει την μπάλα. Άλλη μια ωραία συνεργασία από Ζης Βίτα και Σπύρο Γεωργούση. 19-23. Ο Τόκλος στον πάγκο. Ο Τσεμπέρης περνά στο μάτς. Από την άλλη πλευρά νέο πρόσωπο ο Κάρολος Μπαρξάιρ με το νούμερο 24. Μέσω τρίποντα του Γεωργούση η διαφορά στους 5 πόντους. Μπαρξάιρ με χαντόφ στον το Κατλίδη. Καλή άμυνα του Σταυρούλη. Το Κατλίδη σταματά την τρίπλα, ψάχνει στήριγμα. Μπαρξάιρ. Το Κατλίδης. Λίγη σιγά σιγά στο 24. Κλέψιμο του Κυρμίζογλου. Πρώτη πάσα στον Γεωργούση. Κατεβάζει τον κεντρικό διάδρομο. Βίτας από τη 45. Το σίδερο και στα χέρια του Αγγελόπουλου. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Το Κατλίδη. Δεκαδεύτερα ακόμα. Αγγελόπουλος πιέζει ο Γεωργούσης. Εκτελεί μπροστά στο υψωμένο του χέρι. Ο Αγγελόπουλος και αστοχή στη συνέχεια. Έξυπνα. Το Κατλίδης πετά την μπάλα πάνω στον Σταυρούλη. Και έτσι κερδίζει νέα 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του.
Parkside. Πήρε το screen και τώρα βρέθηκε με τον Σταυρούλη. Πήρε το foul. Τέταρτο ομαδικό, τον West Kings δεν έχουν άλλο να δώσουν. Μετά από μια μικρή παρεξήγηση το μάτι συνεχίζεται με αυτοκτρίποντο του Αγγελόπουλου και rebound του Βίτα. Γιωργούσης αμέσως για τρεις. Rebound του Μπαρκσάιρ. Δεν πρέπει να βιαστούν εδώ οι Σουβλέγκερς. Μικρή απόκριση στα δύο χρονόμετρα, 20 δεύτερα ακόμα. Καρανάτσιος με Χαντόφ. Μπαρκσάιρ εξετάζει τις επιλογές του. 10 δεύτερα ακόμα. Αγγελόπουλος. Καλή άμυνα του Σταυρούλη. Το Κατλίδης από μακριά το χάσε. Πήρε ο Βίτας. Θα πετάξει την μπάλα από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Τέλος στην πρώτη περίοδο. Σουβλέγκες 19, West Kings 24. Δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό της ΑΕΚ. Πρώτη κατοχή για την ομάδα του coach Μαρφαντά, που βρίσκεται στο παρκέ με τον Σταυρούλη, τον Τζεμπέρι, τον Φατόπουλο, τον Κυρμίζογλου και τον Γεωργούση. Small ball τηρουμένων των αναλογιών και με βάση το απόψινο ρόστερ. Σπατήσει την baseline ο Σταυρούλης. Γι' αυτό θα αλλάξει κατοχή. Σουβλέγκερς με αρκετά νέα πρόσωπα στην πεντάδα τους. Με το νούμερο 4 είναι ο Δάμης. Το 77 ο Θανόπουλος, με το 24 ο Μπαρκσάιρ, Καρανάτσιος χωρίς εμφάνιση. Και ποιον ξεχασά. Τον Μελιτζάνη. Μάλλον. Κερδισμένο φάουλ για τους West Kings. Ζευγάρι βολών με τον Κωνσταντίνο Σταυρούλη. Σε πρώτη 19-25. Στη δεύτερη ψηλά ο Μπαρκσάιρ. Τελιτζάνης. Ο Δάμης εκτός της οροπίας. Παίρνει ο Κυρμίζογλου και θα τρέξει. Τον ακολουθεί ο Τσεμπέρης. Κυρμίζογλου έπαιξε στα πόδια, πέρασε εντυπωσιακά και σκόραρε. Στέφανος Κυρμίζογλου 19-27, πανέμορφο καλάθι από τον έμπειρο παίκτη των Βασιλιάδων. Η διαφορά φτάνει στους 8 για πρώτη φορά. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Σουβλέγκερς. Πέρασε, πέτυχε και το καλάθι ο Μελιτζάνης. Ναι, το 99, 21-27. Για κάποιο λόγο το δικό του νούμερο είναι πιο αχνό, πιο σβησμένο. Τα υπόλοιπα. Γεωργούσης. Σταυρούλης. Πάει στο close out. Το δεύτερο ακόμα ζητά απέναντι ο Τσεμπέρης. Γεωργούσης για τρεις στο καλάθι. Μπράβο. 21-30. Το λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο με τον Δάμη. Σταματά την τρίπλα και να δίνει στον Μπαρκσάιρ που θα από τη weak side για να σουτάρει και να στοχίσει. Τσεμπέρης. Ωραία πάσα του Σταυρούλη, όχι και τόσο τελικά. Σταυρούλης που από τις αντιδράσεις του δεν δείχνει να είναι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του. Όχι ότι παίζει άσχημα πάντως. Παίξει ο Καρανάτσιος, έχουν κολλήσει επιθετικά οι Σουβλέγκερς. Σταυρούλης, το ένας εναντίον όλων, κερδίζει φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Μια συζήτηση σχετικά με το
αν θα έπρεπε να δοθεί απλό ή αντιαθλητικό φάουλ. Τρίφο Πεζούλα στο μάτς. Γιώργος θα πάρει ανάσες. Δεύτερο φάουλ για τους Lakers. Για να δούμε αν οι West Kings θα προηγηθούν με διψήφια διαφορά για πρώτη φορά. Σταυρούλης, μένει το 21-30. Μαρτσάιρ, Δάμις, θέλει να προστάρει τον Τσεμπέρι, έκλεισε και δεύτερο παίκτη πάνω του. Καλή άμυνα τώρα από τον Τσεμπέρι που ολοκληρώνει με κλέψιμο. Σε τεπίδες για τους West Kings, μπάλα χαμηλά στον Φωτόπουλο και από εκεί στη Βουτσάιτ για τον Πεζούλα. Φωνάζει τον Φωτόπουλο για να συνεργαστούν οι δυο τους. Σταυρούλης από τα 7 με ωραία καμπύλη, μπάλα κολλά. Στρίφει ο Βίτα στο μάτς. Κυρμίζω που θα αναλάβει. Οργάνωση. Ανόπουλος. Ωραία πάσα στον ξεχασμένο Δάμι που τιμωρεί την απροσεξία των West Kings. Καλάθι μετά από ώρα τους Lakers. 23-30. Κυρμίζογλου. Σάρι στη Βουξάη, Τσεμπέρις, πέναλτι. Ο Θασοβαγγέλης, ψηλά. Καρανάτσιος. 6,5 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Δάμις για 2. Το χασέ, Φωτόπουλος στο αμυντικό rebound. Κυρμίζογλου. Με την κίνηση του Βίτα για να του περάσει την μπάλα. Εκείνος μετά από διπλή προσπίση θα στοχίσει. Δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα. Δάμις στο τρέλερ του το Κατλίδι που σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. 4 συνεχόμενοι πόντοι για τους Lakers που μειώνουν την απόσταση από τους 9 στους 5. Είναι το σύστημα ο Μασφαντάς. Φωτόπουλος, Βίτας, κόψιμο του Πεζούλα. Κάνει το lay-up ο Δημήτρης. Γρήγορο transition τώρα στην άλλη πλευρά. Δάμις. Πάσα με ρίσκο, Κυρμίζογλου τιμωρεί. Πεζούλας, ένας με έναν στο ανοιχτό γήπεδο. Την τελειώνει. Υποδειγματικά τη φάση 25-32. Πάντα μπροστά οι West Kings. Δάμις. Θανόπουλος για 3. Εύκολα ο Πεζούλας. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Ανώτεροι West Kings. Φωτόπουλος, ωραία εκτέλεση, ασίστ του Πεζούλα. Οι φιλοξενούμενοι σοφαρίζουν τη μάξιμου διαφορά τους, αυτό το συν 9. Μαρξάιρ. Δεν θα νικήσει τον Κυρμίζογλου. Πεζούλας πάρει θέση χαμηλά, ο Φωτόπουλος του περνά την μπάλα ο Πεζούλας. Φωτόπουλος γύρισε ωραία. Καλά φύγει, όχι φάουλ, ναι. Και δύο βολές για τον Γιάννη Φωτόπουλο. Τρίτο ομαδικό φάουλ των Σουβ Lakers, χωρίς φάουλ εδώ και 5,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο οι West Kings. Εύστοχος ο Φωτόπουλος, 25-36, μάξιμου προβάδισμα. Δάμις, ωραία συνεργασία, Μπαρξάρης κοράρι. Ανάποδο περάστηκε το καλάθι από την πίνακα, τώρα διορθώθηκε, 27-36. Κυρμίζω γλύσε ρόλο οργανωτή. Πεζούλας ξεμαρκαρίζεται προσωρινά και παίρνει για να εκτελέσει μετά από τρίπλα και να ευστοχίσει, μεγάλο καλάθι.
27-39. Μιλάτε στην άμυνα. Μιλάτε. Έλα. Ο Κατλίδης. Δεν πέρασε η μπάλα στο κόψιμο του Μπαξάιρ. Βίτα. Κυρμίζογλου. Με ωραίο χειρισμό. Βίτας για τον Τσεμπέρι που εκτελεί με αποφασιστικότητα από τα 6.75 ψηλά ο Φωτόπουλος, εντυπωσιακό rebound, αλλά στη συνέχεια πήρε την μπάλα ο Μελιτζάνης. Δάμις, πασάρι, ξαναπαίρνει και το χάνει εξ επαφής ο ίδιος το επιθετικό rebound, επιμένουν οι Σουβλέγγερς. Το Κατλίδης, αστόχος με τη σειρά του, rebound του Πεζούλα. Τελευταίο τρίλεπτο πριν την ανάπαυλα, το συν 12 οι West Kings το έχουν και την κατοχή. Πάρα λίγο το συν 15. Επιλογή του Μπεζούλα. Πανόπουλος. Δίποντα από πλάγια θέση. Άστοχο από τον Δάμι. Ηρεμούν το ρυθμό τώρα οι West Kings. Φωτόπουλος τροφοδοτείται ξανά στο λεωπό. Στο κόψιμο του Πεζούλα. Κανείς δεν τον ακολουθεί. Εύκολα, πολύ εύκολα. Οι West Kings βρίσκουν καλάθια από απλές συνεργασίες. 27-41. Εμφανίσει η διαφορά στη δυναμική των δύο ομάδων. Αποτυπώνεται σιγά σιγά και στον φωτεινό πίνακα. Αστόχος ο Μπαρξάιρ, πήρε ο Πεζούλας και κατέβασε και την μπάλα. Κυρμίζογλου. Πέρασε, πέτυχε και το καλάθι. Τρομερός ο Φωτόπουλος, τον είπα Κυρμίζογλου για άγνωστους λόγους. Γιάννης Φωτόπουλος 27-43, η διαφορά αρχίζει να φλερτάρει και με το συν 20 σιγά σιγά. Πρώτο φάουλ των West Kings μετά από 8 λεπτά. Γεωργούσης και Σταυρούλης στο παρκέ, Πεζούλας και Τσεμπέρης στον πάγκο. Δάμις ταλαιπωρεί τον Κυρμίζογλου και σκοράρει. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Χρήστο Δάμι. Κυρμίζογλου. Βίτας. 7 δευτερόλεπτα η πάσα στον Γεωργούση. Βίτας κερδίζει φάουλα από τον Δάμι. Πάμε σε ένα time out. Εδώ είμαστε. 1:17 ακόμη. Για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 14 επίθεση για τους West Kings. Βίτας εύκολα. Πολύ εύκολα. Δεν πρόσεξαν οι Σουβλέικερς. 29-45. Βίτας, Σταυρούλης, Γεωργούσης, Φωτόπουλος και Κυρμίζογλου από τη μία πλευρά. Από την άλλη τα αδέρφια Μπαρξάιρ, ο Δάμις, ο Θανόπουλος και το Κατλίδης που προσπαθεί να βγει από τα σκρίνα αλλά ταλαιπωρείται από την πιεστική άμυνα του Κυρμίζογλου. Το Κατλίδης έκλεισε και ο Γεωργούσης και θα κλέψει την μπάλα. Κύριος Γεωργούσης όλη τη διαδρομή σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. 29-47, μια φορά ξανά στους 18 πόντους. Το Κατλίδης. Σκρίν του Δάμι, νέα καλή άμυνα, Κυρμίζογλου. Ωραία στον Σταυρούλη, θέλησε να λειτουργήσει αλτρουιστικά εδώ. Φωτόπουλος θα βάλει το καλάθι εν τέλει. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 20. Μπαρξάιρ. Λείπει πολύ ώρα από το μάτσο ο Αγγελόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι. Το Κατλίδης, 9 δεύτερα ακόμα, πέρασε το Κατλίδης, πέτυχε και το καλάθι, 5 δεύτερα. Γεωργούσης έχασε, Δάμις θα εκτελέσει στη λήξη και θα ευστοχίσει γρήγορη 4 πόντι μέσα σε λιγότερο από 8 δεύτερα για τους Σουβλέικερς. 33-49, λήξη πρώτου ημιχρόνου. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους Σουβλέικερς, ο Σταυρούλης, ο Γεωργούσης, ο Βίτας, ο Πεζούλας και ο Φωτόπουλος.
ξεκίνει το μάτς. Οι ίδιοι που ξεκίνησαν και το πρώτο δεκάλεπτο. Βίτας προσποιήθηκε, ο Αγγελόπουλος που παίρνει την μπάλα. Με Αγγελόπουλο το Κατλίδι. Καρανάτσιο, Μπαρτσάιρ και Μελιτζάνι, η πεντάδα των Σουβλέγκερς που έκαναν το 35-49. Πεζούλας Βίτας, ωραία προσποίηση. Πέρασε ο Βίτας, έμεινε και στον αέρα. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Θα σκοράρει. Είναι ο Γεωργούσης όμως, όχι ο Βίτας. Στο συγγνώμη, 35-51. Μπαρξάιρ. Αγκλίδης. Πάσα στο πλάι, το σουτ αδύναμο. Η μπάλα συστημένη στα χέρια του Βίτα που θα δώσει έτοιμο καλάθι στον Πεζούλα. Εκείνος θα σκοράρει σαν σε προπόνηση. 35-53. Θυμίζω το μάτς είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Τελευταία αγωνιστική στη regular season της Elite League. Αγγελόπουλος από μακριά το χάνει, παίρνει ο Βίτας, θα πετάξει μπροστά. Θα δώσει τον Γεωργούση για να ξαναπάρει. Βίτας, ωραία σκαστή πάσα. Πεζούλας ανάπω το lay-up. Διαφορά στους 20. Στο Κατλίδης, παντελώς αμαρκάριστος, τιμωρεί την επιλογή των West Kings να του αφήσουν το shoot. 38-55. West Kings μπαίνουν στο χώρο των playoffs τη Δευτέρα με το πρώτο μάτς απέναντι στους Reload. Τους Lakers ετοιμάζουν ήδη τα πλάνα τους για να πρωταγωνιστήσουν στην Master League τη σεζόν 22-23. Μπαρτσάιρ θέλει να πιάσει τον ύπνο, την αντίπαλη άμυνα. Η πάσα στον Τοκατλίδη που προσποιείται. Πρόλαβε ο Μελιτζάνης. Ο Γεωργούσης βάζει έξυπνα την μπάλα στα χέρια στην μπάλα, κλέβει και σκοράρει. 38-57. Αγγελόπουλος δεν μπορούσε να σκοράρει. Βιτάς Σταυρούλης, ελεύθερο σουτ στον Πεζούλα. Σωτόπουλος τώρα. Γεωργούσης, η έξτρα πάσα, Πεζούλας ούτε τώρα. Ωραία γύρισε μπάλα πάντως. Το Κατλίδης. Πιο άναρχο το μπάσκετ των Σουβλέγκερς. Άστοχο σουτ μετά από μόλις μια πάσα. Εμπόδισε τον Σταυρούλη από να σκοράρει. Μένει το 38-57. Αγγελόπουλος από τα 9. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας στο Κατλίδης. Μελιτζάνης, ούτε τώρα. Κωστόπουλος, δεν θα υποδεχθεί την πάσα του Γεωργούση. Κλέβει ο Μπαρτσάιρ. Μάτσι και στην άλλη πλευρά. Νέα κακή συνεννόηση μεταξύ Πεζούλα και Σταυρούλη αυτή τη φορά. Μπαρξάιρ. Έτσι στο παρκέ. Σάιρ μετά εκτελεί και αστοχή. Θετικό rebound. Δεύτερη ευκαιρία, η μπάλα κολλά για δεύτερη φορά μεταξύ Ταμπλό και Στεφανιού.
Στα 4-4 ακόμα με την ομάδα του coach Ποντίκη που υπενθυμίζει ότι απουσιάζει σήμερα το μάτς. Μελιτζάνης, ωραία εκτέλεση. 40-57. Γεωργούσης για 3 στο καλάθι. Την ασίστ του Βίτα. 40-60. Μπαρξάιρ, καλή άμυνα από τον Σταυρουλή. Μελιτζάνης στο σίδερο. Σταυρουλή στο αμυντικό rebound. Φαουλ χαμηλά, κερδισμένο για τους West Kings. Time out από τον coach Μαρφαντά. Επιστροφή στα λιώσια, επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους West Kings που την σχεδίασαν. Για να δούμε, Βίτας. Τον Ασμένο με τον Αγγελόπουλο, ωραία πάση στον Φωτόπουλο. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Υπέροχη περιστροφή του Βίτα προς την baseline. Ξεφορτώθηκε τον Αγγελόπουλο και δημιούργησε για τον συμπαίκτη του. Με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι West Kings. Με την ίδια και οι Lakers. Και η δεύτερη. Γεωργούτσης δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Εποφελήστε και σκοράρει ο Καρανάτσιος. 42-60. Γεωργούτσης. Βίτας. 4 Σαβρουλής. Αλλά χαμηλά στον Βίτα που έχει μισμάτς. Να ωραία στο δεξί και τελειώνει υποδειγματικά τη φάση. 42-62. Αγγελόπουλος ίσωσε για τον Μπαρξάιρ που τελειώνει τη φάση άστοχα. Ο Βρούς δεν θα ρισκάρει. Γεργούσης. Ωραία στον Πεζούλα που εκτελεί κατευθείαν από τις 45 μοίρες. Ασίστ από τον Σπύρο Γεωργούση, 42-65 maximum προβάδισμα 23 πόντων για τους βασιλιάδες. Γελόπουλος του Καρανάτσιου, Φωτόπουλος πιέζει και θα χρειωθεί με φάουλ. Θυμίζω στο μάτς. Θυμίζω που ήταν εκπληκτικός αμυντικά στο πρώτο μέρος. Δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην περιφέρεια των Σουβλέικερς. Μπαρξάιρ, Καρανάτσιο στα 5 δεύτερα, πρέπει γρήγορα να βρει μια λύση. 4-3, Μπαρξάιρ, αστόχησε. Βίτας. Σταυρούλης ξαναπήρε. Μίζογλου στον Βίτα. Λάθος πάσα για το κλέψιμο του Μπαρξάιρ. Θα τελειώσει τη φάση στον εφημεδιασμό. 44-65. Σταυρούλης. Φωτόπουλος. Χτυπά στα πιο αργά πόδια του Καρανάτσου και τον Νικά από τον αριστερό διάδρομο. 44-67, 2-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μπαρξάιρ, δυναμικό πρώτο βήμα μέχρι μέσα καλάθι. Από τον Κάρλο Μπαρξάιρ. Βίτας. Παίρνεται με βήματα.
Τζάνι. Μαρκ Σάιρ. Να από το μαρκάρισμα του Γεωργούση έκλεισε και ο Βίτας και δυσκόλεψε την κατάσταση για τους Βλέγγερς. 3 με 2. Βίτας. Φωτόπουλος. Νομίζω δεν αποφάσισε ποτέ αν θα πασάρει ή αν θα εκτελέσει. Κατευθυμένη για τους West Kings ή για τους Βλέγγερς. Για τους Βλέγγερς λοιπόν η κατοχή, τελευταία 100 δεύτερα στην τρίτη περίοδο. Πίστηκε η άμυνα του Βίτα, θα χρειωθούμε φάουλ. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα. Μπαρκ Σάιρ. Γελόπουλος για τρεις. Στο σίδερο, Βίτας στο αμυντικό rebound, όχι. Η κατοχή όμως είναι για την ομάδα του. Ο Δάμις θα επιστρέψει για τους Σουβλέικερς. Μελιτζάνι στον πάγκο. Γεωργούσης, Κυρμίζογλου, δεν περνάει πάσα. Αγγελόπουλος, Κωνσφανόπουλο, σε επίθεση για τους Βλέγγερς. Μπαρκ Σάιρ, ωραία στο κόψιμο του Δάμι, ωραία συνεργασία εδώ από τους Βλέγγερς. 48-67. Κύριε Μίζογλου, γίνεται από τον Δάμι. Φωτόπουλος. Πολύ προσπάθεια από το low post. Τελευταία 30 δεύτερα, μία επίθεση για κάθε ομάδα λογικά. High low κατάσταση και άστοχο, καλά, άστοχο σούτ από τον Καρανάτσιο εξεπαθής. West Kings δεν θα βιαστούν τώρα, αλλά στα σίγουρα χέρια του Γεωργούση. Γεωργούση σε 7 δεύτερα ακόμα. Θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Έπρεπε να κάνουν το φάουλ νωρίτερα οι Σουβλέικερς, είχαν δώσουν. Σίδερο η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Έχουν φάουλ να δώσουν οι West Kings και θα το δώσουν. Χρονόμετρο σταματά στα... το 1,2 βασικά. Τρίτο φάουλ του Βίτα. Μπαρκ Σάιρ στη λήξη. Σουτ εκτός χρόνου και εκτός στόχου. Τέλος της περίοδου, Σουβλέικερς 48, West Kings 67. Τα λέμε σε λίγο. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ή καλύτερα το τελικό σκορ ανάμεσα σε Σουβλέικερς και West Kings. Σταυρούλης πέρασε και έρισε το φάουλ. Σταυρούλης, Βίτας, Γεωργούσης, Τσεμπέρης και Κυρμίζογλου, η πεντάδα του coach Μαρφαντά από την άλλη πλευρά. Ο Κάρολος Μπαρξάερο, το Κατλίδης, ο Χανόπουλος, ο Δάμις, ο Καρανάτσιος. Για τους Σουβλέικερς. Τη διαφορά υψηλή. Άλλη μια εξαιρετική συνεργασία. Κλασική. Με Βίτα και Γεωργούση να διαμορφώνει το 48-68. Δάμις στον Μπαρκ Σάιρ. Μπαρκ Σάιρ απέναντι στον Γεωργούση. Άμυνα με φάουλ από τον Σπύρο. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα, στο πρώτο μισό λεπτό της τέταρτης περίοδου. Ζευγάρι βολών για τον Κάρολο Μπαρξάιρ.
επανάληψη, δεύτερη βολή. Εύστοχη. 49-68. Είπαμε, μάτσα διάφορο βαθμολογικά. Οι μεν προετοιμάζονται για τα play-off, οι δε θέλουν να αποχαιρετήσουν με μια καλή εμφάνιση. Γεωργούσης, Σταυρούλης, τρίποντο άστοχο. Rebound Κάρολου. Δάμις για τον Κάρολο απέναντι σε δύο παίκτες. Ζήτω ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δάμις αμαρκάριστος από τα 4,5 μέτρα. Παλά δεν του κάνει το χατήρι. Τσεμπέρης στόχισε. Πήρε το Κατλίδης. Ανόπουλος. Το Κατλίδης αμέσως για τρεις. Ωραία. Ωραία εκτέλεση από τον Μιχαήλ το Κατλίδη, που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το τζάμπολ. 52-68. Βίτας, η προσποίηση, η εκτέλεση, κότο σουτ, στο Κατλίδη στο rebound. Μπαρξάερ στον Δάμι, καταλάβει την πρόθεσή του ο Σταυρούλης και θα κλέψει. Σταυρούλης όλη τη διαδρομή, μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, ο Γεωργούσης ανανεώνει. Πασάρια τον Κυρμίζογλου. Βίτας. Γεωργούσης για τρεις και αυτό μέσα. West Kings ξεπερνούν τους 70 πόντους. Λογικά κάπου εκεί στις 90 θα φτάσουν. Αν το μάτς κυλήσει όπως και το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μάχες επιμαχών κατά το καλάθι. Παίρνει ο Κυρμίζογλου πρώτη πάσα στον Γεωργούση. Βίτας, καλάθι. 52-73. Δάμις, Καρανάτσιος, στόχος της επαφής. Κυρμίζογλου θα πετάξει μπροστά στον Βίτα. Νέο καλάθι για τους βασιλιάδες. Συν 23. Κατλίδης, Καρανάτσιος, Δάμις. Πάτησε γερά και σε δεύτερο χρόνο θα ευστοχίσει. Σταυρούλης. Γεωργούσης. Πήρε το σκρίν του Κυρμίζογλου και αστόχησε. Δάμις. Κατλίδης, καλό το σούτ, αλλά δεν μπαίνει. Σταυρούλης, αφήνει στον Γεωργούση. Θα πάρει το σκριν του Βίτα. Βίτας με τον Καρανάτσιο, άστοχος του δύο πόντων. Μπαρξάιρ. Ωραία η reverse. Καλά. Άτυχος. Γεωργούσης θα πετύχει το καλάθι. Έχουν χαλαρώσει πλέον οι άμυνες των δύο ομάδων. Το αποτέλεσμα έχει κρυφθεί από ώρα. Το Κατλίδης, Μπαρξάιρ για 3 στο σίδερο. Βίτας στο rebound και στο κατέβασμα. Σταυρούλης περίμενε την κίνηση του Κυρμίζογλου, αυτή δεν έγινε ποτέ. Στον συνδυασμό οι Σουβλέικερς, Πασαμερίσκο, προσπαθεί ο Θανόπουλος και σώζει. Ο Δάμις δίνει έτοιμο καλάθι στο τρέιλερ του Μπαρξάιρ, 56-77. Τελευταίο πεντάλεπτο στα Λιώσια, διαδικαστικού χαρακτήρα. Γεωργούσης σε αργό τέμπο. Γίνεται από τα σκρίνο Τσεμπέρης και εκτελεί για δύο άστοχα.
Καγκλίδης, Δάμης, πήγε στο Σταβέλους και έκλεψε. Βίτας, νέο καλάθι. 96-79. West Kings που πρέπει να έχουν βρει τουλάχιστον 30 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο για να μην πω και περισσότερους. Χανόπουλος. Παρξάιρ πήρε από τον Κυρμίζογλου, αστόξησε στη συνέχεια. Βίτας στο αμυντικό rebound. Σταυρούλης. Τεμπέρης για 3. Στόχισε. Πήρε ο ίδιος το rebound. Βίτας. Γεωργούσης. Πέναλτι. Το χάσε. Φάουλ του Γεωργούση για να γίνουν οι αλλαγές. Φωτόπουλος και Πεζούλας αντικαθιστούν Βίτα και Γεωργούση για τα τελευταία 3 και 23 της αναμέτρησης. Μπαρξάιρ. Δύσκολη εκτός της ευρωπαϊκής προσπάθεια. Φωτόπουλος. Σταυρούλη. Φάουλ του Μπαρτσάιρ. Μια πες. Άνοιξε τσέπε, άνοιξε γωνία. Πεζούλας μετά από τρίπλα. 96-81. Πίσω, κοιμάστε. Δάμις. Καρανάτσιος. Τη φορά. Βάλα θα πέσει το καλάθι, 58-81. Καλά χαμηλά στον Σταυρούλη. Κόβει ο Πεζούλας και καθαρίζει την πλευρά. Δεν υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά. Μπαρξάιρ, το Κατλίδης. Ελεύθερο σουτ του Δάμη από τα 4 μέτρα στο καλάθι. 81. Κυρμίζογλου. Σταυρούλης για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Το Φωτόπουλο στο κατάλληλο σημείο πήρε το επιθετικό rebound. Τον σταμάτησε με φάουλ ο Μπαρξάιρ ή ο Καρανάτσιος. Κατλίδης, λάθος πάσα. Αντρουλής. Ζήλας το σκέφτηκε, θα το δώσει στον Σταυρούλη. Ζήλας ζήλα τελικά, Σταυρούλης θα δοκιμάσει και αυτός. Μπαλαπέφτει στο καλάθι, 66. Μπαρξάιρ. Σκοράρει ξανά. Φάουλ του Δάμη. Σταυρούλης δεν περνάει πάσα. Εγώ.
Νέο σφύριγμα για φάουλ. Βολές τώρα για τον Σταυρούλη. Όλα τα λεφτά Γεωργούς και Βίτας στον πάγκο έχουν ανοίξει εκεί κάποιο ραδιοφωνάκι για ακούνε κάποιο μάτς. Λογικά Champions League, Liverpool Villarreal φαντάζομαι. Δάμις. Καλάθι για τους Βλέγερς, 64-87. Α, όχι, Μονακό Ολυμπιακός τα βλέπουμε. Πλακίες λέω. Λοιπόν, αυτό ήταν η λήξη της αναμέτρησης. 64-87, 21-5 το ρεκόρ των West Kings στη λήξη της φετινής regular season, 5-21 το ρεκόρ των Σουβλέγκερς που αποχαιρετούν την κατηγορία. Αυτά από μας. Καλό σας βράδυ.